επιβιώσουν πολιτικός, αλλά είναι το φως το Άγιον που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι το φως το οποίο αναβλύζει εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, εις σημείον ότι μόνο η Ορθοδοξία μας είναι η Εκκλησία του Χριστού, ότι μόνο η Ορθοδοξία μας ακολουθεί στα βήματα των Αποστόλων και των Πατέρων, ότι μόνο η Ορθοδοξία μας κατέχει την αλήθεια, όχι ως εξουσίαν, αλλά ως ελευθερία, όχι ως καταδυνάστευση, αλλά ως αγάπη, ως διακονία, ως προσφορά. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η διακονία της πίστεως στον σύγχρονο κόσμο. Σήμερα λοιπόν αυτό είναι η Μεγάλη Παρασκευή, αδελφοί. Και ας μην πλανώνται όσοι κρίνουν με κοσμικά κριτήρια. Κανείς δεν ανάγκασε όλους σας σήμερα να αποδώσετε το νεκρικό ξόδι εις τον Χριστόν τον Σωτήρα μας. Είναι μία παρόρμηση της πίστεως, η οποία όσο καταπιέζεται, όσο υβρίζεται, όσο συκοφαντείται, τόσο περισσότερο ξεσπά, τόσο περισσότερο δίδει μία συγκλονιστική μαρτυρία. Αυτό είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Είναι το ξημέρωμα της ελπίδος. Είναι η κυριαρχία της πίστεως. Είναι η επικράτηση του φωτός στο πολυειδές σκότος. Είναι η νίκη της ζωής πάνω στον κάθε λογής θάνατον. Ας συνοδεύσουμε τον Χριστόν, όχι με μόνο μοίρα, όχι με μόνο τα αγιοκέρια της καρδιάς και της ευλάβειάς μας, αλλά με τη ζωή μας, αλλά με τον αγώνα μας, αλλά με όλα αυτά που συνθέτουν την ορθόδοξη και ελληνική ιδιοπροσωπεία μας. Με αυτά τα όπλα και τα εφόδια πορευθήκαμε και ζήσαμε και επιβιώσαμε και είχαμε απέναντι τους πολλούς και τους ισχυρούς, αλλά επειδή είχαμε τον Χριστόν μαζί μας, ζήσαμε και βγήκαμε μέσα από τα μνήματα και βγήκαμε μέσα από τους θανάτους και βγήκαμε περήφανοι και δυνατοί στον κόσμο. Και επειδή και σήμερα η πατρίδα μας η Ελλάδα είναι μέσα στο μνήμα της απελπισίας, μέσα στο μνήμα της προδοσίας από εχθρούς και φίλους, γι' αυτό σήμερα τούτο το βράδυ ας ενωθούμε με τον Χριστόν που είναι και Εκείνος μέσα στο μνήμα, για να συναναστηθούμε μαζί Του, να συναναστηθούμε ως άνθρωποι, να συναναστηθούμε ως ψυχές, να συναναστηθούμε ως προσωπικότητες.